Το Μάρτιο του 12 κληθήκαμε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να παρευρεθούμε σε μια συγκέντρωση που θα είχε στη Βέρεια με άλλους φορείς σαν και εμάς με το ίδιο αντικείμενο και να έχουμε ένα αίτημα, να ζητάμε κάτι που θέλουμε που είναι ανάγκη του κέντρου. Το πρώτο μας αίτημα ήταν, ζητούσαμε 2 λεωφορεία. Και 2 γιατί. Γιατί η έκταση που παίρνει τα παιδιά είναι όλος ο νομός. Ξεκινάνε από Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Μελίκη, Κλειδί. Και χρειαζόμασταν 2 λεωφορεία για να μετακινούμε τα παιδιά μας. Αυτό που μας έκανε εντύπωση, θα έλεγα, ότι μέσα από την πολύ σύντομη παρουσίαση που μας κάνανε για τον οργανισμό και αυτά που χρειάζονται και το έργο τους κυρίως, ήταν η περηφάνεια που νιώθανε για αυτό που κάνουν, η οποία συνδυαζόταν με μια τρομερή συστολή στο να εκδηλώσουν αυτή την περηφάνεια. Και νομίζω αυτό ήταν που μας κέρδισε και αποφασίσαμε την επόμενη μέρα να τους επισκεφθούμε και στο χώρο τους. Εκεί ήταν συγκινητική εμπειρία, διότι μόλις φτάσαμε είδαμε ότι στην ουσία στεγαζόντουσαν σε λιώμενα. Αλλά μόλις μπήκαμε μέσα, η ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει, που ήταν, έμοιαζε σαν να είσαι μέσα σε παλάτι, και αυτό φαινόταν πάρα πολύ έντονα και στα πρόσωπα των ανθρώπων που δουλεύαν εκεί και στα παιδιά φυσικά, που όλοι ήταν τρομερά χαρούμενοι που βρίσκονται εκεί. Την ίδια μέρα το απόγευμα ήρθαν, επισκέφτηκαν τους χώρους μας, είδανε που ήμασταν και πρότειναν να μας χτίσουν και κτίρια. Και είμαστε τώρα με 2 καινούργια λεωφορεία και ένα κτίριο καινούριο. Τα παιδιά της Άνοιξης είναι ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας και κατάρτισης παιδιών με αναπηρία. Απασχολούμε παιδιά αφού τελειώσουν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση και δεν έχουν πλέον που να πάνε. Είναι μια δομή που μπορούν να έρθουν. Είναι δίπλα στις οικογένειες για να τους βοηθάσει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει όσον αφορά τα παιδιά τους. Το παιδί μου έρχεται εδώ και νιώθει χαρούμενο, νιώθει ευτυχισμένο. Όταν δεν έρχεται στο σχολείο, είναι στεναχωρεμένο. Είναι κάτι που βοηθάει τα παιδιά και κοινωνικά. Δεν είναι μόνο το θέμα το να μάθουν γράμματα. Φτάνει σε ένα επίπεδο πια δεν μπορούν να προχωρήσουν. Αλλά μαθαίνουν την κοινωνική ζωή. Γίνονται πιο χρήσιμοι και για τον εαυτό τους και για την οικογένεια. Συμμετέχουν στα κοινά. Και αυτό είναι κάτι, ένα εφόδιο.